Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας μιλάμε από το κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Ιεροθέου, από όπου σε λίγο θα σας μεταδώσουμε απευθείας την συνάντηση της Α2 εθνικής κατηγορίας μεταξύ των πρωτοπόρων Περιστερίου και Παγκρατίου. Τώρα οι ομάδες μπαίνουν, οι πεντάδες, στον αγωνιστικό χώρο. Διαιτητές είναι ο κύριος Μάνος και ο κύριος Σταύρου. Και το Περιστέρι, που είναι πρώτο με 25 βαθμούς ύστερα από 13 αγώνες, έχει μόνο μία ήττα μέχρι στιγμής από το Παγκράτη στον πρώτο γύρο με 85-84. Την ημέρα εκείνη έπαιζε χωρίς τον Τσαγκόπουλο. Από την άλλη πλευρά, το Παγκράτη, που σήμερα παρουσιάζεται με κάποιες ελλείψεις, αφού δεν είναι δηλωμένος ο Τζαλαλής, ούτε ο Γούμενος, ούτε ο Βατάκης, αλλά ούτε και ο Καριοφίλης. Έχει δύο ήττες μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα, από την Κομωτινή την περασμένη εβδομάδα 88-87, την προπερασμένη μάλλον, και από τον Ιωνικό με 95-64. Ήταν ειδικά στο παιχνίδι με τον Ιωνικό η σύνθεση του Παγκρατίου ελλιπής. Όλα όμως είναι έτοιμα για να αρχίσει η αμφίροπη, όπως αναμένεται, αυτή αναμέτρηση εδώ στο κλειστό του Αγίου Ιεροθέου. Στο τζάμπολ θα είναι δύο διεθνείς, ο Νίκος Τσαγκόπουλος και ο Παναγιώτης Καρατζάς, και τις πεντάδες αποτελούν από τους φιλοξενούμενους, αρχίζοντας με το νούμερο 14, Θήμιος Μπακατσιάς, με το νούμερο 9, Παναγιώτης Καρατζάς, με το νούμερο 12 είναι ο Νίκος Πάνου, με το νούμερο 5 ο Γιώργος Βοσγανάς και με το νούμερο 7 ο Ντίνος Καλαμπάκος. Το παιχνίδι άρχισε και εκδηλώνει την πρώτη του επίθεση. Πετυχαίνει και το τρίτο καλάθι ο Νίκος Τσαγκόπουλος με το νούμερο 11 από πλευράς Περιστερίου. Με το 5 είναι ο Άγγελος Κορονιός, με το 15 ο Νίκος Κασουρίδης, με το 14 ο Δημήτρης Σωτηρίου και με το 8 ο Γιάννης Λαλάκης. Το σουτ από τον Παναγιώτη Καρατζά και 2-2 το σκορ στα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης εδώ στο κλειστό του Αγίου Ιεροθέου. Το Περιστέρι ελέγχει την μπάλα με τον Κορονιό, τον οποίο μαρκάρει ο Μπακατσιάς. Κασουρίδης, Σωτηρίου και Λαλάκης, που περνάει έξοχη ασίστ για να πετύχει το καλάθι ο Κασουρίδης και να ξαναδώσει προβάδισμα με 4-2 υπέρ του Περιστερίου στο σκορ. Καλαμπάκος, οργανωτής του παιχνιδιού από πλευράς Παγκρατίου. Πάνου, Βοσγανάς και πάλι Πάνου, που αφρούρητος θα ευστοχίσει και θα ισοφαρίσει 4-4. Κορονιός τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους γηπεδούχους. Σωτηρίου μαρκάρεται από τον Βοσγανά. Λαλάκης περνάει στον Τσαγκόπουλο, που ελύσεται πολύ ωραία και πετυχαίνει νέο καλάθι 6-4 κατά τα χειροκροτήματα των οπαδών του Περιστερίου. Κατάμεστο το κλειστό του Αγίου Ιεροθέου και ο Ντίνος Καλαμπάκος με την μπάλα οργανώνει την επίθεση του Παγκρατίου. Μπακατσιάς, επιχειρήσου 3 πόντων, είναι εύστοχος και έτσι περνάει μπροστά με 7-6 το Παγκράτη. Δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη 2 λεπτά παιχνιδιού. Κοιτάξτε και πάλι το εύστοχο σουτ 3 πόντων από τον Μπακατσιά. Εκδηλώθηκε γρήγορα η επίθεση του Περιστερίου. Πήρε το επιθετικό rebound ύστερα από άστοχο σουτ του Λαλάκη ο Σωτηρίου. Έκλεψε όμως ο Μποσγανάς και τώρα την μπάλα ελέγχει ο Μπακατσιάς, που έδωσε στον Καλαμπάκο. Το σουτ του Καλαμπάκου, το follow από τον Μποσγανά, το rebound από τον Τσαγκόπουλο και γρήγορα η μπάλα στον Κορονιό. Μαρκάριο Μπακατσιάς. Δεν καταφέρνει ο Κασουρίδης να συγκρατήσει και πάλι το Παγκράτη με τον Μπακατσιά. Υποπίεση, θα ευστοχίσει όμως και έτσι θα προηγηθεί με 3 πόντους διαφορά το Παγκράτη, 9-6. Κορονιός και πάλι. Σωτηρίου. Λαλάκης. Κορονιός, που επιχειρήσει 3 πόντων. Το rebound από τον Καρατζά και γρήγορα η μπάλα στον Καλαμπάκο. Πάνου θα ευστοχίσει παρά το μαρκάρισμα του Σωτηρίου και 11-6 προηγείται το Παγκράτη, ανοίγοντας την άμυνα του Παγκρατίου. Κοιτάξτε και πάλι την εύστοχη προσπάθεια του Πάνου. Κασουρίδης τώρα. Επιχείρηση 3 πόντων, το rebound από τον Πάνου και η μπάλα στον Καλαμπάκο. Ελύσεται ο Καρατζάς και
Σχερίζει φάουλο ο κύριος Μάνος τον Τσαγκόπουλο. Ενώ συγχρόνως ακούγεται και η εικόνα της γραμματείας, καθώς έχει ζητήσει time out ο Σπύρος Φόσκολος, προπονητής των γηπεδούχων. Κοιτάξτε και πάλι εδώ το φάουλ με το οποίο χρέωσε ο κύριος Μάνος τον Νίκο Τσαγκόπουλο. Οδηγίες λοιπόν στους παίκτες του Περιστερίου από τον κύριο Φόσκολο. Από την άλλη πλευρά ο Μάκης Δεντρινός δίνει τις δικές του οδηγίες εδώ στους παίκτες του Παγκρατίου. Το σκορ 11-6 υπέρ των φιλοξενουμένων. 3,5 λεπτά μετά την έναρξη του ντέρμπι των πρωτοπόρων της Α2 εθνικής κατηγορίας εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Ιεροθέου. Να φύγουμε από το μπάσκετ και να πάμε στο βόλεϊ στο κλειστό της Ραμπλής. Να φύγουμε όμως και πάλι από το βόλεϊ και να πάμε στο μπάσκετ στο Θοδωρή Κοτσόνη. Εδώ είμαι. Ναι, ναι. Αγαπητοί φίλοι, 11 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Το σκορ έχει γίνει 21-17 υπέρ του Παγκρατίου, ενώ λίγο νωρίτερα το Παγκράτη προηγείται με 19-10. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι έκανε αλλαγή το Περιστέρι και έβαλε στην πεντάδα του τον υψηλόσωμο ύψους 2-10 Νίκο Φάσουρα και έτσι περιόρισε αρκετά τον έμπειρο Καρατζά, κόβοντας τις επιθέσεις του Παγκρατίου και δίνοντας το δικαίωμα στους υπόλοιπους παίκτες του Περιστερίου να ευστοχήσουν. Εν τω μεταξύ το καλάθι που πέτυχαν τώρα οι παίκτες του Παγκρατίου δεν μέτρησε, το σκορ παραμένει 21-17. Υπέρ των φιλοξενουμένων και ο Κορονιός είναι αυτός που οργανώνει το παιχνίδι του Περιστερίου. Σωτηρίου, Φάσουρας, Κορονιός. Έξω την πάσα και καλάθι από τον Κασουρίδη. 19-21 πλησιάζει στο ένα καλάθι το Περιστέρι. 11 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Καλαμπάκος κάτω από το στενό μαρκάρισμα του Κορονιού. Πέρασε στον Καρατζά, ο οποίος πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και φάουλ. Φάουλ το οποίο χρεώθηκε στον νούμερο 13, δηλαδή τον Νίκο Φάσουρα, όπως έδειξε ο κύριος Σταύρου. Ο Καρατζάς που έχει πετύχει 10 πόντους μέχρι στιγμής, το σκορ είναι 23-19 υπέρ του Παγκρατίου, έχει δικαίωμα και για μία βολή. Και κάνει το σκορ 24-19, 11 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. 24-19 υπέρ του Παγκρατίου. Και μπήκε στο παιχνίδι με το νούμερο 4 στην πεντάδα του Παγκρατίου ο Δημήτρης Δαβάκης αντί του Παναγιώτη Καρατζά. Το Περιστέρι με τον Φάσουρα και τον Τσαγκόπουλο που δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν, έχασε την επίθεση. Καλαμπάκο στο σουτ. Και 26-19 μπροστά το Παγκράτη. Κορονιός και πάλι οργανωτής του παιχνιδιού του Περιστερίου. Ετοιμάζεται να ξαναβάλει τον Λαλάκη ο κύριος Φόσκολος στην πεντάδα του Περιστερίου και φάουλ επιθετικό που χρεώνει ο κύριος Σταύρου τον Νίκο Τσαγκόπουλο στην προσπάθεια να πάρει το επιθετικό rebound ο παίκτης του Περιστερίου. Ο διεθνής έσπρωξε τους αντιπάλους του και έκανε φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Νίκου Τσαγκόπουλου. 10 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Περιστέρι Παγκράτη εδώ στον Άγιο Ιερόθεο. 19-26 και ξαναμπήκε ο Λαλάκης στη θέση του Φάσουρα. Ο Μπακατσιάς γύρισε στον Μποσγανά. Πάνου, Μποσγανάς το σουτ. Ήταν τριών πόντων, αστόχησε. Γρήγορα ο Κορονιός για τον Σωτηρίου που κόβεται εντυπωσιακά από τον Μποσγανά και ο Μπακατσιάς παίρνει και δίνει γρήγορα στον Καλαμπάκο. Μόνος του αυτός εκδηλώνει την επίθεση, Πάνου. Άτυχος εκεί θα πάρει το rebound ο Τσαγκόπουλος και θα δώσει στον Κορονιό. Ο Κορονιός τρύπωσε στην άμυνα και πέτυχε το καλάθι μειώνοντας σε 21-26. Πάντα προηγείται το Παγκράτη που κατεβάζει την μπάλα με τον Μποσγανά. Βατάκης. Δαβάκης, συγγνώμη. Ο Βατάκης είναι εκτός δεκάδος. Υποπίεση, άστοχο σουτ του Μπακατσιά και φάουλ που έκανε ο Δαβάκης στην προσπάθειά του να κλέψει από τον Κασουρίδη την μπάλα. Ήτανε.
και ο Λαλάκης έδωσε στον Κορονιό. Ο Κορονιός δίνει οδηγίες για τις θέσεις που θα πάρουν οι συμπαίκτες του. Κάνει μόνος την προσπάθεια και τελικά στην προσποίηση κερδίζει και φάουλ από τον Δημήτρη Δαβάκη. Κοιτάξτε και πάλι την προσπάθεια του Άγγελου Κορονιού και το φάουλ που του έκανε ο Δημήτρης Δαβάκης. Δικαίωμα λοιπόν για δύο βολές στον Κορονιό. 22-26. Μειώνει το Περιστέρι 9 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Και 23-26 τώρα το σκορ. Ο Μπαγκατσιάς έδωσε στον Μποσγανά. Δαβάκης. Στενό μαρκάρισμα από τον Σωτηρίου. Πάνου. Ξέφυγε από τον Τσαγκόπουλο. Έκανε double triple όμως που σφύριξαν και οι δύο διαιτητές. Ο Παγκράτη έχασε την επίθεση αυτή και αμέσως ο κύριος Δεδρινός σηκώνει τον Καρατζά να τον περάσει και πάλι στην πεντάδα της ομάδας του. Κασουρίδης ελέγχει την μπάλα. Τσαγκόπουλος. Το μπάσιμο και εντυπωσιακό lay-up. 25-26 έφτασε στον πόντο τη διαφορά το Περιστέρι. 8 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Μποσγανάς. Καλαμπάκος. Σου τριών πόντων. Το rebound προσπάθησε ο Μποσγανάς, έκλεψε όμως ο Κασούριδης. Μόνος του βγαίνει στον ευνηδιασμό και πετυχαίνει το καλάθι ο Σωτηρίου. Και αμέσως έχουμε time out. Time out που ζήτησε ο κύριος Δανδρινός, καθώς πέρασε για πρώτη φορά μπροστά το Περιστέρι με 27-26. 8 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Κοιτάξτε και πάλι την τελευταία εύστοχη προσπάθεια του Σωτηρίου από παλιά αφνιδιασμό που του έκανε ο Κορονιός. Οδηγίες εδώ στους παίκτες από τον κύριο Σπύρο Φόσκολο, τον προπονητή του Περιστέριου, και εδώ ο Μάκης Δεδρινός δίνει τις δικές του οδηγίες στους παίκτες του Παγκρατίου. Το Παγκράτη που έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, κατάφερε να προηγηθεί με 19-10, αλλά τώρα βρίσκεται ένα πόντο πίσω στο σκορ, 27-26. Ας πάμε όμως να δούμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο βόλεϊ. Πράγματι, το τρίτο σετ του Ιδραπετσόνα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται. Να πάμε λοιπόν εκεί. Κορονιός. Ξέφυγε από τον Καλαμπάκο. Κόλλησε όμως μπροστά στον Καρατζά. Έκλεψε ο Μποσγανάς. Πάνου. Θα σφυρίξει αυτή τη φορά δύνατα. Δίνει τεχνική ποινή στον πάγκο του Παγκρατίου ο κύριος Μάνος, καθώς μόλις σφύριξε βήματα φαίνεται ότι κάτι υπόθηκε, που εμείς βέβαια από εδώ που είμαστε δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Έδωσε βήματα στον Πάνου ο κύριος Μάνος. Νέα διακοπή στο παιχνίδι. Λέει ο κύριος Μάνος τον κύριο Σταύρο ότι έχει δώσει τεχνική ποινή. Δύο βολές λοιπόν και μπάλα απ' έξω υπέρ του Περιστερίου. 3 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και ενώ το Περιστέρι προηγείται με 75-74. Θα κάνει όμως ένσταση από ό,τι φαίνεται το Παγκράτη. Κάτι λέει ο κύριος Δεντρινός στον κύριο Μάνο. Ο σημειωτής ο κύριος Παπαζήσης επίσης μαζί με τον κύριο Γούναρη και τους υπόλοιπους παράγοντες του Παγκρατίου είναι κοντά στο τραπέζι. Από πίσω είναι και ο κύριος Μουζακιώτης, μέλος της Επιτροπής Ορισμού Διαιτητών. Τελικά τα πνεύματα ηρεμούν και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Είναι άστοχη η πρώτη βολή του Γκριλιονάκη. Η πρώτη από τις δύο που έχει δικαίωμα για την τεχνική ποινή. Ευστοχή στη δεύτερη, 76-74 το σκορ υπέρ του Περιστερίου.
και η μπάλα απ' έξω υπέρ των γηπεδούχων. Δεδομένου ότι η τεχνική ποινή ήταν στον πάγκο. Κορονιός. Γκριλιονάκης που μαρκάρεται στενά από τον Μποσγανά. Κασουρίδης. Πέρασε έξω, έχει πάσα στον Τσαγκόπουλο που κάρφωσε εντυπωσιακά. Εδώ ο Νίκος Τσαγκόπουλος, 78-74. Έγινε το σκορ, κοιτάξτε και πάλι το εντυπωσιακό κάρφωμα του Νίκου Τσαγκόπουλου από την έξοχη πάσα που του πέρασε ο Κασουρίδης. Ο Καλαμπάκος τώρα δίνει στον Νικολόπουλο και αυτό στον Μποσγανά. Μπάσιμο και φάουλ που κερδίζει ο Μποσγανάς από τον Δημήτρη Σωτηρίου. Ακριβώς 3 λεπτά πριν από τη λήξη βλέπετε κι εσείς, δεύτερο φάουλ του Δημήτρη Σωτηρίου, 78-74, προηγείται το Περιστέρι. Και έχει δικαίωμα για 2 βολές ο Γιώργος Μποσγανάς. Τον έχει πάρει με υποσχετική από τον Πανιόνιο το Παγκράτη. Ο Μποσγανάς, ένας πολύ καλός νεαρός παίκτης, 19 ετών, ύψους 1 μέτρου και 98 εκατοστών, μείωσε σε 78-76 με τις 2 εύστοχες βολές του. Ο Άγγελος Κορονιός έδωσε στον Κασουρίδη, δεν πρόλαβε ο Τσαγκόπουλος. Έρχεται λοιπόν η μπάλα στο Παγκράτη και ο Πάνου αφήνει στον Καλαμπάκο. 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ένα παιχνίδι ντέρμπι, ένα παιχνίδι με αρκετά καλά στοιχεία και πολύ νεύρο. Η μπάλα έφτασε στον Καρατζά, θα πάρει το rebound του Σωτηρίου, δίνει στον Κορονιό. 78-76 προηγείται το Περιστέρι. 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Γκριλιονάκης. Κορονιός που επιχειρεί σου 3 πόντων. Το rebound πήρε ο Νικολόπουλος, έδωσε στον Καλαμπάκο. Τώρα ο Καλαμπάκος φαίνεται να είναι πιο βιαστικός, καθώς δέχεται και την πίεση ενός και δύο αντιπάλων. Νικολόπουλος. Ο Σωτηρίου έκοψε την πάσα προς τον Καρατζά. 14 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρώσει την επίθεση του το Παγκράτη. 78-76 υπέρ του Περιστερίου το σκορ. Ακριβώς 2 λεπτά πριν τη λήξη. Ο Μποσγανάς επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα θα φτάσει στον Κασουρίδη. Κορονιός. Ηρεμεί, κοιτάζει το χρόνο. Κοιτάζει και τι του λέει ο προπονητής του, ο κύριος Φόσκολος. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για να εκδηλώσει επίθεση το Περιστέρι. Τρία, δύο, ένα. Το σούτ από τον Κασουρίδη ακριβώς στα 30 δευτερόλεπτα. 80-76. 1 και 19 πριν το τέλος και επιθετικό φαόλ χρεώνει τον Καλαμπάκο ο κύριος Σταύρου. Βλέπετε εδώ που του εξηγεί. Για να ξαναδούμε τη φάση. Κοιτάξτε εδώ. Μπαίνει ο Καλαμπάκος. Και στη φάση αυτή χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Ήταν το τέταρτο φάουλ του Καλαμπάκου. Αν το χαρακτηρίσαμε κάπως τραβηγμένο. Εν πάση περιπτώσει. Υπολείπεται 1 λεπτό και 18 δευτερόλεπτα για να λήξει το αμφίροπο αυτό παιχνίδι μεταξύ Περιστερίου και Παγκρατίου στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Ιεροθέου. Το Περιστέρι προηγείται με 80-76. Οδηγίες από τους πάγκους. Το μάτς από ό,τι φαίνεται κρίνεται στα λάθη. Στα λάθη που έκαναν οι δύο ομάδες. Οι οπαδοί του Περιστερίου φυσικά ενισχύουν την ομάδα τους που είναι 4 πόντους μπροστά. Και λογικά βρίσκεται πιο κοντά στη νίκη αφού υπολείπονται 1 λεπτό και 18 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι. Θα πρεσάρουν τώρα οι παίκτες του Παγκρατίου. Ο Γρυλιονάκης κατάφερε και έδωσε τον Κασουρίδη, αυτό στον Κορονιό που ξέφυγε από τον Καλαμπάκο.
Χρόνιος κρατάει την μπάλα για να εκδηλώσει επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα. Πέρασε στον Τσαγκόπουλο, ο οποίος κάνει την προσπάθεια για σούτ, αλλά δέχεται το φάουλ. Το φάουλ που του έκανε ο Μποσγανάς. Τρίτο φάουλ από τον Μποσγανά. 56 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω από τους παίκτες του Περιστερίου. Και ο Γκριλιονάκης ψάχνει για τον Κασουρίδη. Η μπάλα είναι out, λένε οι διαιτητές. Όχι, φάουλ χρεώνουν τον Καλαμπάκο. Κοιτάξτε και πάλι τη φάση. Εδώ χρεώνουν φάουλ τον Καλαμπάκο. Ο κύριος Μάνος ήταν που στήριξε πίσω από την πλάτη του Καλαμπάκου. Ο Καλαμπάκος που βγήκε από το παιχνίδι και τη θέση του με το νούμερο 6 πήρε ο Μάκης Ζώτος. Έφτασε στο καλάθι τελικά ο Κορονιός, κάνοντας το σκορ 82-76, σχεδόν σιγουρεύοντας τη νίκη του Περιστερίου, αφού υπολείπονται μόλις 40 δευτερόλεπτα. Ο Νικολόπουλος ευστοχεί στο τρίποντό του και ξαναβάζει το Παγκράτη στο παιχνίδι. 82-79 είναι πραγματικά ένα ντέρμπι μεταξύ ισοδυνάμων αντιπάλων. Σίγουρα ο Κορονιός κρατάει την μπάλα και λέει τζάμπολο ο κύριος Μάνος, καθώς ήταν έτοιμοι να του την κλέψουν δύο παίκτες του Παγκρατίου. Εκνευρίζεται ο Κορονιός και κλωτσάει την μπάλα. Υπολείπονται 26 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Το σκορ είναι